Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι, είμαστε και σήμερα κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας Παρασκευή σήμερα 14 Ιουνίου και με την νέα πλέον κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία φαίνεται να κοιτάζει προς τα δεξιά και μια κυβέρνηση βγαλμένη με νέους υφυπουργούς και υπουργούς από την κοινοβουλευτική ομάδα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης πήρε το μήνυμα των εκλογών, δίνει μεγάλη έμφαση στην Θεσσαλία. Ο αγαπητός μου ο κ. Χρήστος Κέλλας θα είναι υφυπουργός Γεωργίας, τον ευχηθώ καλή επιτυχία. Μεγάλη έμφαση και στην Καρδίτσα που φαίνεται ότι πήγε αρκετά καλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα σε ευρωεκλογές. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και πολύ καλός στην πολιτική σκηνή, ο κύριος Τσιάρας, πήγε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, ενώ να πούμε ότι έφυγε ο κύριος Κυρίδης και σε θέση πήγε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, με μεγάλη γνώση σε στρατιωτικά θέματα και βέβαια εσωτερική ασφάλεια πλέον αποτελεί η μετανάστευση, οπότε ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος με την εμπειρία που έχει είναι σίγουρο πως θα προσπαθήσει για να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη την δουλειά. Φαίνεται ότι την νύφη της καθημερινότητας την πλήρωσε ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο οποίος έκανε μεγάλη προσπάθεια για να δαμάσει το τέρας της ακρίβειας, αλλά είναι γνωστό ότι η ακρίβεια δύσκολα καταπολεμάται, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θα πω απλά για την ιστορία ότι ο κύριος Κρέκας υπέβαλε μεγάλα πρόστιμα σε πολυεθνικές τα οποία εισπράχθηκαν, προσπάθησε, αλλά φαίνεται ότι ήταν ο άτυχος για να πληρώσει την όλη αποτυχία της κυβέρνησης στις εκλογές που γίνανε πριν λίγες ημέρες, στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Ενώ λοιπόν αυτά συμβαίνουν κυρίες και κύριοι στην κυβέρνηση και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλο το κυβερνητικό σχήμα για το καλό όλων μας, αυτό είναι το βασικότερο. Θα πάμε τώρα στην υπόθεση της Δευτέρας, όπου Δευτέρα και Τρίτη ο Ζάεφ μαζί με τον Τσίπρα, ο Τσίπρας μαζί με τον Ζάεφ, το Ίδρυμα του ο Αλέξη Τσίπρα, το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας, βραβεύουν τον ενορχιστρωτή της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών, τον κύριο Μάθιου Νίμιτς. Θα μου πείτε, μα ο κύριος Νίμιτς έκανε τη συμφωνία? Όχι. Ο κύριος Νίμιτς συνέβαλε στο να γίνει συμφωνία. Για να είμαστε ειλικρινείς, ο κύριος Νίμιτς συνέβαλε στο να πιστούν Τσίπρας και Ζάεφ ότι η γερμανική συμφωνία διαχειρός Μέρκελ ήταν ό,τι καλύτερο. Και θα σας πω ότι καλύτερο για τον Ζάεφ και τη Γερμανία, ό,τι χειρότερο για την Ελλάδα. Αλλά όταν έχεις ανθρώπους οι οποίοι δεν κατανοούν το εθνικό συμφέρον, όπως ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά η ομάδα του Τσίπρα, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα οθούνται σε ακραίες καταστάσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχει γίνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που γίνεται τη Δευτέρα και τη Τρίτη είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον Ελληνισμό, για τα εκατομμύρια των Ελλήνων που βγήκαν στους δρόμους. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αριστεροί του Τσίπρα δεν κατανοούν τι σημαίνει λαϊκή κυριαρχία. Κατανοούν μόνο άλλα γεγονότα. Για την ιστορία να σας θυμίσω ότι εκατομμύρια Έλληνες πολίτες βγήκαν στους δρόμους ενάντια στη συμφωνία, αγνοήθηκαν άπαντες. Τα εκατομμύρια χαρακτηρίστηκαν των πολιτών, συγγνώμη, που βγήκαν στους δρόμους, χαρακτηρίστηκαν από κάποιους βουλευτές ως φασίστες. Ο Τσίπρας μας χαρακτήρισε φασίστες. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι ο Μίχης Θεοδωράκης του είπε ότι ο χειρότερος φασισμός είναι ο αριστερός φασισμός που εκφράζεις εσύ, Αλέξη Τσίπρα. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι την Δευτέρα και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον κύριο Γκέκα, είναι ο επικεφαλής Μακεδονικής Ένωσης Γερμανίας. Οργανώνεται στις 4.30 το απόγευμα μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΟΔΙΟ Αθηνών. Είναι στη Ριγίλης και εκεί θα μπορούν να πάνε όσοι πιστεύουν ότι αυτά που κάνει ο Τσίπρας, ο εμπεγμός, είναι βασική. Μάλλον συνεχίζεται και προσβάλλει όλο τον ελληνισμό, ο Τσίπρας και παρέα του. Και βέβαια θα πρέπει να μας πούνε ποιοι είναι αυτοί που θα καλύψουν το τεράστιο κόστος για όλους αυτούς που θα έρθουν, για όλους αυτούς που θα μιλήσουν, εάν τα χρήματα όλα αυτά είναι εξ ολοκλήρου χρήματα του ελληνικού λαού, επιδότηση δηλαδή στο Ίδρυμα Τσίπρα, ή αν υπάρχουν και χορηγοί.
Για μένα δεν είναι κακό να υπάρχουν χορηγοί, απλά να τους ξέρουμε. Να ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χορηγούν το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι. Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν, και για να δείτε πόσο μπροστά ήταν ο ελληνικός λαός που αντιδρούσε, αναγκάστηκε πριν λίγες ημέρες Τσίπρας και Ζάεβ να πούνε ότι το κρατήδιο των Σκοπίων δεν τηρεί τη συμφωνία. Μακάρι να μην την τηρήσει ποτέ για να μπορεί να καταγγελθεί. Και καταγγελία συνέχεια και παραβίαση συνεχόμενη, η οποία γίνεται όχι δια της Προέδρου της Κοιλίας Σιλιάνοφσκα, και μακάρι η αγαπητή κυρία Πρόεδρος να προχωρήσει και σε άλλες τέτοιες ωραίες κινήσεις για να γίνει επίσημο πλέον από την ελληνική κυβέρνηση καταγγελία, που κατ' εμέ έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Εδώ λοιπόν έχουμε άλλη μια τρίπλα των Σκοπιανών. Πάνε οι Σκοπιανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Επιμελητηρίων, παρακαλώ. Εκεί πέρα προσπάθησαν να βάλουν την χώρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των Επιμελητηρίων με το όνομα Μακεδονία. Τι γίνεται λοιπόν, το βλέπει αυτό η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, επαναλαμβάνω, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με πρόεδρο τον κύριο Γιάννη Μασούτη, βλέπει την υπόθεση που το πάνε οι Σκοπιανοί, βλέπει ότι οι Σκοπιανοί θέλουν να μπουν στην Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων με το όνομα Μακεδονίας. Επικοινωνεί ο κύριος Γιάννης Μασούτης με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον κύριο Γεροπετρίτη με επιστολή. Ζητάει να μάθει τι ακριβώς πρέπει, πώς ακριβώς πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πλευρά. Και ο κύριος Μασούτης, γνωστός για τα πατριωτικά του αισθήματα, γνωρίζει πολύ καλά τι εστεί Σκόπια. Ήθελε όμως, λόγω και της θεσμικής σου θέσης, να έχει επίτηση με απάντηση από την ελληνική πολιτεία. Απαντήθηκε η επιστολή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Απαντήθηκε η επιστολή, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε κιόλας. Και στην επιστολή αυτή λοιπόν γράφτηκε ότι δεν μπορούν να μπουν με άλλο όνομα εκτός το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Γιάννης Μασούτης λοιπόν, με τον Γιάννη Μασούτη λοιπόν επικοινώνησα λίγες ώρες νωρίτερα, και ο κύριος Μασούτης μου είπε ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος έθεσε βέτο στην προσπάθεια εισόδου της γείτονας χώρας στην Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων με το όνομα Μακεδονία. Βλέπετε λοιπόν ότι οι γείτονές μας εξακολουθούν να κάνουν το αυτονόητο, και εμείς κάθε φορά τρέχουμε για να τους πούμε και να τους παρακαλέσουμε ότι μην κάνετε αυτό, γιατί αντιβαίνει τη συμφωνία. Και φυσικά δεν μπορούν να μπουν ποτέ μέσα οπουδήποτε με την λέξη Μακεδονία. Να συγχαρώ την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και προσωπικά τον Πρόεδρο για την άμεση ανταπόκριση. Ευελπιστώ τις επόμενες ημέρες να έχω μαζί του μία συνέντευξη και να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ βασικό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της γέννησης των παιδιών. Δεν γεννάμε παιδιά ως Ελλάδα. Μέχρι και ο Elon Musk πριν λίγες εβδομάδες χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου, λέγοντας ότι η Ελλάδα, το ελληνικό έθνος, κάνετε. Κάντε κάτι. Οι δικοί μας μια ζωή προσπαθούν. Τώρα αυτή η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει και έχει κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά φαίνεται ότι αυτές οι κινήσεις δεν φτάνουν. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Έρχεται λοιπόν η Eurostat και λέει ότι τα τελευταία 10 χρόνια, να είναι καλά τα μνημόνια, που και τα μνημόνια πιστεύουν σχέδιο μείωσης του ελληνικού πληθυσμού, άρα έλλειψης Ελλήνων στο άμεσο μέλλον. Και φαίνεται ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μείωση της τελευταίας δεκαετίας σε ένα ποσοστό πληθυσμού που φτάνει μέχρι και 16%, κυρίες και κύριοι, στα γρεβενά. Στα γρεβενά φτάνει μέχρι 16% η μείωση. Στον Εύρο είμαστε στο 10%, 9,5%. Και σε άλλες πόλεις, Δράμα, Σέρες, 14%, 11%. Όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει μείωση, αλλά γενικά όλη η Ελλάδα έως 16%. Εξαίρεση αποτελεί που είναι κοντά στη μία μονάδα η Αττική, λόγω της ύπαρξης πολλών λάθρο μεταναστών και γενικά αλλοδαπών στην πρωτεύουσα. Αύξηση, από ό,τι έχω δει, έχουμε μόνο τα Δωδεκάνησα, λόγω και εκεί της έλευσης πολλών αλλοδαπών και λαθρομεταναστών. Ενώ να πούμε ότι και το Κιλκής και η Φλόρινα έχουν μείωση, συγγνώμη, Κιλκής και Φλόρινα με μείον 10%. Γενικά όλη η ακριτική Ελλάδα έχει μία μείωση, με ρεκόρ μείωσης είναι του πληθυσμού με 16% στα γρεβενά. Αυτό είναι ανησυχητικό. Βλέπετε τον χάρτη, βλέπετε μόνοι σας τις μειώσεις.
Μόνο τα 12 είναι 7,4% λόγω αύξησης του πληθυσμού εξαιτίας της μετεγκατάστασης λαθρομεταναστών και αλλοδαπών. Όλη η Ελλάδα έχει μείωση, αισθητή μείωση, πολύ μικρή έχει η Κρήτη. Μείον 16% στα Γρεβενά, τα πανέμορφα Γρεβενά ερημώνουν, κυρίες και κύριοι. Και θα έρθουν κάποιοι άλλοι να μείνουν εκεί. Και έρχεται λοιπόν η ίδια η Eurostat και λέει ότι σε 50 χρόνια περίπου από τώρα, το 2070, η Ελλάδα θα είναι 7.700.000 κάτοικοι, από τους οποίους κατοίκους η μισή περίπου θα είναι αλλοδαποί. Προσέξτε, η Ελλάδα θα έχει το 2070 7.700.000 κατοίκους, από τους οποίους ο μισός πληθυσμός θα είναι αλλοδαποί. Αυτό και αν τα λέει όλα, φίλες και φίλοι, είναι η πραγματικότητα. Πραγματικά, βλέποντας κανείς και αυτόν τον πίνακα, καταλαβαίνει πού μας οδηγούνε, και αυτό είναι λυπηρό. Για να πάμε τώρα με την ελπίδα, λοιπόν, σε ένα άλλο θέμα, με την ελπίδα ότι η ελληνική κυβέρνηση θα τρέξει, γιατί δεν έχουμε πλέον χρόνο, δεν έχουμε καθόλου χρόνο, θα τρέξει να δει τι θα γίνει, γιατί λεφτά και δισεκατομμύρια για λόγους εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και των συμμάχων, με ένα Μακρόν να λέει θα νικήσουμε την πάση θυσία την Ρωσία, δεν πρέπει να κερδίσει, θα στείλω στρατό κτλ. Και τον Σαλβίνη και την Ιταλία να το απαντάει ιδεόντως. Έγινε σύνοδος στο G7 στην Ιταλία, εκεί όπου ο πλανητάρχης ο κύριος Μπάιντεν δεν φαινόταν να ήταν και στα καλύτερά του, όμως σίγουρα θυμήθηκε ότι πρέπει να δώσει 50 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ στο Κίεβο, αλλά για τα χρήματα αυτά που δίνει η Αμερική εγγύηση αποτελούν τα κέρδη από τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια. Τα έχουμε ξαναπεί, επικίνδυνα παιχνίδια, κυρίες και κύριοι, αυτά. Όσο επικίνδυνο παιχνίδι είναι και η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κάνει τις συναλλαγές στην πώληση των πετρελαίων από εδώ και στο εξής πλέον, όχι απαραίτητα σε δολάρια, να θυμίσουμε ότι οι διεθνείς συναλλαγές γίνονται με δολάριο. Με το δολάριο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε κάθε συναλλαγή το δολάριο δυναμώνει, η Αμερική δυναμώνει, όλα τα γνωστά αποτελέσματα από τη χρήση ενός νομίσματος. Είχε υπογράψει το 1974 μια συμφωνία Σαουδική Αραβία με την Αμερική, σύμφωνα με την οποία θα πουλούσε το μαύρο χρυσό σε τιμή δολαρίου. Τώρα λοιπόν δεν ανανέωσε αυτή τη σύμβαση, δεν πήγαινε η Σαουδική Αραβία προσκεκλημένη στη σύνοδο των G7 για διαφόρους λόγους, και θα μπορεί πλέον να πουλεί το πετρέλαιο είτε σε ευρώ, είτε σε ρούβλι, είτε σε γεν, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κινέζικο νόμισμα θέλει ή οποτιδήποτε άλλο, κυρίες και κύριοι, είναι πλέον εκτός συμφωνίας. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινώντας η Σαουδική Αραβία και μετά πιθανώς και άλλες χώρες να απολούν το πετρέλαιο σε νομίσματα που επιθυμούν, αποδυναμώνεται και άλλο το δολάριο. Και πηγαίνοντας για να συναντήσουμε τον κύριο Γκίκα, που είναι ο πρόεδρος της Προμακεδονικής Ένωσης Γερμανίας, και τον κύριο Αμπατζόγλου από την Επιτροπή Ελληνισμού, να σας θυμίσω πως υπάρχει το βιβλίο μου για λίγες ακόμη ημέρες μέσω της εκπομπής θα διατίθεται. Μετά θα πάμε στην δεύτερη έκδοση από Σεπτέμβριο και στη συνέχεια. Και να σας πω, κυρίες και κύριοι, γιατί σας είχα προαναγγείλει ότι την Δευτέρα, την Τρίτη θα πήγαινα στο συνέδριο. Είχα εκφράσει την επιθυμία μου να πάω στο συνέδριο που οργανώνει ο Τσίπρας για τα Δυτικά Βαλκάνια, για τη Συμφωνία των Προσπών και όλα τα σχετικά, να παρευρεθώ. Έλαβα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία μου λένε να μην πάω γιατί θα γίνω κακός χαμός. Επαναλαμβάνω, έλαβα πάρα πολλά μηνύματα, αυτό που λέμε φιλικές ειδοποιήσεις, ότι καλό είναι να μην πας, Στέργιο, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλειά σου, δεν ξέρουν ποιοι μπορεί να είναι εκεί πέρα. Άρα μην έρθεις, γιατί το πιο πιθανό είναι δεν θα σε αφήσω να μπεις και μέσα. Θα σε βγάλουν από εδώ στο χωριό μου, σηκωτώ έξω. Λοιπόν, πέρα πολλά τηλέφωνα και από φίλους, μην πας, δεν χρειάζεται, μην προκαλέσουμε, θα δημιουργήσουμε θέματα, δεν θα πάω για να μην προκαλέσω αυτούς που δεν είχα σκοπό να τους προκαλέσω, απλά να δώσω κάποια βιβλία σε αυτούς που θα ήταν εκεί και να δούνε αυτοί οι άνθρωποι και να ενημερωθούν για τη μεγάλη αντίδραση του ελληνικού λαού με ένα γράμμα στην αγγλική γλώσσα. Δεν πειράζει, εμείς θα τα λέμε εδώ από την τηλεόραση. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε το βίντεο για το βιβλίο μου «Τα μεγάλα συλλαλητήρια για την Μακεδονία 2018-2019». Πάντα επίκαιρα
Και βέβαια βλέπετε ότι και η κυβέρνηση θα αναγκαστεί αργά ή γρήγορα να καταγγείλει τη συμφωνία, δεν έχει άλλα περιθώρια. Όπως στην κυβέρνηση μέσα έβαλε τον κύριο Γκιουλέκα, τον κύριο Καραγκούνη, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, βουλευτές δηλαδή που δεν είχαν διάθεση να ψηφίσουν τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Τους είχε αφήσει βέβαια ο πρόεδρος ελεύθερος. Τώρα ο πρόεδρος θα αναγκαστεί πολύ σύντομα, πρόεδρος της κυβέρνησης, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, θα αναγκαστεί πολύ σύντομα να λάβει απόφαση για το αν θα καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών. Οι προκλήσεις είναι συνεχόμενες. Θεωρώ ότι η καταγγελία είναι μονόδρομος. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο για το βιβλίο μου και σε λίγα λεπτά μαζί με τον κύριο, Γκέκα και τον κύριο Μπατζόγλου. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον πρωτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτυρεί όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες, ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί. Και πριν πάμε να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους, κυρίες και κύριοι, από την Γερμανία τον κύριο Γκέκα και τον κύριο Μπατζόγλου, δύο λόγια για την ενημέρωσή σας μέσα από το theleader.gr, το οποίο ενημερώνει άμεσα και αντικειμενικά. Εδώ ήταν η είδηση όσον αφορά την ένοπλη συμπλοκή Κούρδων στον Πειραιά, ένας νεκρός και ένας τραυματίας. Διαβάζω μέσα και βλέπουμε το τι ακριβώς γίνεται και συνεχίζουμε πιο κάτω. Έχουμε τη σύνοδο των G7, ο κύριος Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Πάπα, εκτιμάμε τις προσπάθειές του, του Βατικανού για την ειρήνη. Κυρία Παδοπούλου, υφυπουργός Εξωτερικών, η νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί το συνταγματικό της όνομα. Και βέβαια, τα γνωρίζει πολύ καλά η κυρία Παδοπούλου τι συμβαίνει. Έχει μεγάλη εμπειρία σε αυτά. Δεν θα να πω κάτι περισσότερο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στο theleader.gr, βλέπετε, theleader.gr, μπορείτε να μπαίνετε μέσα στον ηγέτη της ενημέρωσης και να βλέπετε πάρα πολλά θέματα πρωτογενή, δηλαδή παραγωγή των στελεχών και δημοσιογράφων του theleader.gr. Και εμείς σε αυτό το σημείο να πάμε και να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο και μιας και μιλάμε για Σκόπια, μιας και μιλάμε για Συμφωνία Πρεσπών, μιλάμε για τη γιορτή που θέλουν να κάνει ο Ζάεφ και ο Τσίπρας, ο Τσίπρας και ο Ζάεφ, ο Τσίπρο-Ζάεφ δηλαδή. Όπως έλεγε ο Ολλανδρέο κάποτε, ο Τσίπρας τον κύριο Ολλάν, τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον οποίο έχει καλεσμένο κιόλας. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε, όπως σας είπαμε, Γερμανία, με τον κύριο Γιάννη Γκέκα, πρόεδρο της Μακεδονικής Ένωσης Γερμανίας. Καλησπέρα σας, κύριε Γκέκα, και τον Γιάννη Μπατζόγλου, τον αγαπητό μας πρόεδρο της Επιτροπής Ελληνισμού. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γκέκα. Ετοιμάζεται μία υποδοχή, θα έλεγα, μεθαύριο Δευτέρα στον Αλέξη Τσίπρα, στον Ζόραν Ζάεφ και σε όλη την παρέα του, στο Δίο Αθηνών. Για πείτε μας, τι είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεται
Παρακαλώ, κύριε Γκέκα. Ναι, οι προτεργάτες της προδοτικής κατ' εμάς και για την Ελλάδα συμφωνία των Πρεσπών, Τσίπρας και Ζάεφ, με αφορμή ακριβώς τη συμπλήρωση 6 ετών από την υπογραφή της, όπως είπατε και εσείς, διοργανώνουν από κοινού αυτή τη διεθνή διάσκεψη στις 17 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών. Είναι μάλιστα η ίδια μέρα που υπογράφηκε η κατάπτυση συμφωνία των Πρεσπών το 2018. Να ξέρετε ότι σε αυτή τη διάσκεψη θα απονεμηθεί το βραβείο των Πρεσπών, όπως το ονομάζουν, στον ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το ονοματολογικό Μάθιου Νίμιτς. Θα παραβρεθούν οι δύο τότε Υπουργοί Εξωτερικών, Κοντζιάς και Δημητρόφ. Και εμάς αυτό που μας εξοργίζει είναι το εξής, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εντελώς ξεδιάντροπα επέρεται για την επέσκυπτη συμφωνία και την θεωρεί μάλιστα ιερή του παρακαταθήκη, πολιτική του κληρονομιά και πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση, ενώ συνάμα διαπιστώνουμε μια ξεκάθαρη χρεοκοπία των Πρεσπών, έχουμε εκατοντάδες παραβιάσεις από τα Σκόπια και η νέα κυβέρνηση του ΒΜΡΟ εντείνει ολοένα και τις προκλήσεις της. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι μια θρασίτατη και απαράδεκτη η κίνηση να διοργανωθεί η μερίδα για να γιορτάσουν την μειοδοσία τους ακριβώς σε αυτή τη τραγική επέτειο και καλούμε όλους τους Έλληνες να έρθουν στην υπαίθρια συνάθρηση διαμαρτυρίας έξω από το Οδείο Αθηνών στις, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτό. Κάνετε πολύ καλά και θα δούμε και την αφίσα και θέλω παρακαλώ να βάλουμε τις προδοτικές συμφωνίες των Πρεσπών στον τίτλο μας. Αλλά υπάρχει ένα θέμα, κύριε Γκέκα. Καλά κάνετε εσείς ως πρόεδρος της Μακεδονικής Ένωσης Γερμανίας και μπράβο σας και συγχαρητήρια. Όμως, σας το είχα πει και τηλεφωνικά και το λέω και δημοσίως ότι εδώ ο Τσίπρας ανακοίνωσε ελάχιστες μέρες πριν αυτή την συνέχεια της προδοσίας να βραβεύσουν οι προδότες τον αρχιμάγειρα της προδοτικής συμφωνίας στο Μάθιου Νίμιτς, να παρευρεθούν τόσα πολλά άτομα και πρωθυπουργοί πρώην κτλ. Υπάρχει ένα θέμα. Πάντα να κάνετε κάτι, κόσμο θα έχετε. Κοιτάξτε, από τότε που έχει μαθευτεί ότι θα διοργανωθεί αυτή η διεθνής διάσκεψη και διέρευσε και το επίσημο πρόγραμμα, εμείς έχουμε ξεκινήσει τη διοργάνωση, έχουμε μιλήσει με πολλούς επίσημους φορείς, οργανισμούς και θεσμούς. Έχουμε κάνει αρκετή διαφήμιση, έχουμε έρθει σε επικοινωνία και με πολλούς ανθρώπους, ας πούμε, από όλη την Ελλάδα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μαζέψουμε ένα ικανό αριθμό ανθρώπων την Δευτέρα το απόγευμα. Πόσο κόσμο υπολογίζετε, κύριε Γκέκα, να έχετε? Εγώ σας λέω χιλιάδες. Το πόσες χιλιάδες θα το δούμε ακόμη. Μάλιστα. Μακάρι, αν και είστε αισιόδοξος και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, μακάρι να έχετε χιλιάδες άτομα. Πάντως, επειδή εγώ φοβάμαι μην τυχόν και είναι λίγος ο κόσμος, είναι ακατάλληλη περίοδος μες στο καλοκαίρι, με λίγες ημέρες προετοιμασίας. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει και δεν ξέρω πόσοι θα έρθουν τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία θα είναι 37, 38 ή 40 βαθμούς, σε ένα χώρο που κύριε μέσα θα κλιματίζονται και θα βραβεύει ο ένας προδότης τον άλλο προδότη. Πάμε όμως και στον κύριο Μπατζόγλου. Κύριε Μπατζόγλου, τι λέτε εσείς για τη συγκέντρωση που πολύ καλά προγραμματίζεται? Το θέμα είναι αν θα υπάρχει κόσμος. Να σας πω λίγο και γι' αυτό, το αν θα υπάρχει κόσμος. Και για το αυτό που είπατε ότι βραβεύει ο ένας προδότης τον άλλο προδότη. Βέβαια ο Τσίπρας βραβεύει τον Νίμιτς. Ο Νίμιτς για εμάς δεν έκανε καμία προδοσία. Η προδοτική ήταν ο ενερχιστρωτής της προδοτικής συμφωνίας. Προδοτική για την Ελλάδα. Για βέβαια, δεν ήταν ο ενερχιστρωτής ο Νίμιτς. Για την Ελλάδα μιλάω, θα μιλήσω για τα Σκόπια. Ναι. Έτσι, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Καλόγυρε, δεν ξέρω, όπως είπατε κι εσείς, είναι ρίσκο, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, ας πούμε, και το κέντρο των Αθηνών. Μήπως και δεν μαζευτεί ένας ικανός αριθμός. Τώρα όμως μου ήρθε στο μυαλό κάτι, μια και άκουσα το όνομα του κυρίου Τσίπρα. Θα θυμάστε ότι οι ΣΥΡΙΖΕΗ και γενικότερα, όχι όταν ήταν στην κυβέρνηση, και όταν είχαν κάτω από 3%,
όταν θέλαν να δώσουν, να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, πηγαίναν κάπου, έστω και 5, 10, 15, 20, 25 άτομα, με την φασαρία που κάνανε, δημιουργούσαν ένα πρόβλημα. Τους γινόντουσαν ερωτήσεις γιατί ήρθατε εδώ, τι πρεσβεύετε. Κάνανε μια βαβούρα, έστω και λίγη. Mm-hmm. Έστω και λίγη αν είναι, με τον Γιάννη τον Γκέκα, που είναι ο πρωτεργάτης τώρα αυτής της μάζοξης, να πούμε, έξω από το Οδείο Αθηνών. 4,5 ώρα νομίζω, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. 4,5 ώρα. Και λίγη να είναι, νομίζω θα είναι καλό, γιατί αν δεν πάει κανείς, έστω ένα άτομο από το απέναντι πεζοδρόμιο, να μην πω τώρα τι να κάνει, να εκφραστεί πολιτικά όπως πρέπει να εκφραστεί. Νομίζω μετά πλέον θα θεωρήσουν και οι ίδιοι ότι δεν πάει να νομίζω ότι θα θεωρήσουν οι ίδιοι οτιδήποτε. Οι ίδιοι έχουν διαλέξει ο δρόμο που είναι ο δρόμος της προδοσίας. Και δεν είναι για μας, είναι για το σύνολο του ελληνικού λαού. Από εκεί και πέρα, κύριε Μπατζόγλου και κύριε Γκέκα, αυτό που λέω εγώ είναι ότι μην πάνε λίγοι άνθρωποι λόγω της ζέστης, είναι υπερβολική η ζέστη και είναι τα πάντα έξω. Και φυσικά από εκεί πέρα, μακάρι να μαζευτεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Πείτε μας λίγο, τι λένε οι πατριώτες στη Γερμανία, κύριε Γκέκα, και με αυτό να σας αποδεσμεύσουμε. Ξέρετε, και δείξτε και την αφήσα, παρακαλώ. Ναι. Ναι, κύριε Γκέκα. Οι Έλληνες, ναι, οι Έλληνες ομογενείς, οι Έλληνες της Διασποράς, πάντοτε κρατούν την ελληνική σημαία ψηλά. Έχουμε τα εθνικά θέματα και γενικά την εξωτερική πολιτική πολύ ψηλά στο ενδιαφέρον όλων της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων, και γενικά νιώθουμε μια δικαίωση μετά από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε ποτέ να αναγνωρίσει κράτος με το όνομα της Μακεδονίας, ακόμη και αν όλος ο κόσμος τους είχε αναγνωρίσει έτσι. Και αυτό φαίνεται μετά από 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας. Γι' αυτό και η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, ζητάει να υπάρξει μια πολύ πιο αυστηρή στάση από την ελληνική κυβέρνηση. Την αφήσα, παρακαλώ, δείξτε. Ναι, κύριε Γκίκα. Ναι. Και ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο ακόμα και να ακυρωθεί. Και ακόμα και να ακυρωθεί αυτή η συμφωνία, και αυτό που εξοργίζει πολύ κόσμο, και αυτό μου το λένε και πολλοί εδώ πέρα Έλληνες στο εξωτερικό, είναι το εξής, ότι ακούμε τον κύριο Κοτζιά να ζητάει ακόμη και τα αρέστα μετά που αυτός υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Βλέπουμε μια υποκρισία εκ μέρους του, παριστάνει μάλιστα και τον αγανακτισμένο για αυτά που κάνουν στα Σκόπια, και ρίχνει βέβαια ο και Κοτζιάς τα πιστεύει και τα βαντάρια αυτά, όπως και ο Τσίπρας τώρα, κύριε Γκέκα. Το θέμα είναι εσείς που ζείτε στη Γερμανία, και η Γερμανία ήταν ο χορηγός και απαιτητής της συμφωνίας. Τι κάνετε εκεί με τους Γερμανούς? Εκεί είναι το θέμα. Η Γερμανία, η Μέρκελ είχε τη συμφωνία των Πρεσπών έτοιμη και τη γυρνούσε από γραφείο σε γραφείο κάθε αρχηγού πολιτικού κόμματος. Ποιος θα υπογράψει για να γίνει πρωθυπουργός. Και λέει ο Τσίπρας, φέρτε να την υπογράψω εγώ και κάναμε ό,τι θες. Το ξέρετε τώρα, μην μιλάτε για τον Κοτζιά. Ο Κοτζιάς ήταν ένας τροχός της άμαξας, ο οποίος κατηγορήθηκε από τον κύριο Καμένο πως πήρε και 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κοτζιάς γνωρίζει την πραγματικότητα και δεν μιλάει. Ο Τσίπρας γνωρίζει την πραγματικότητα, αλλά εκτέλεσε πιστά συμβόλαια των Γερμανών. Εσείς ζείτε στη Γερμανία. Άρα πείτε μας τι γίνεται με τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι ενάντια της Ελλάδος. Ναι, η Γερμανία ανέκαθεν ήθελε να γίνει η επέκταση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπουν, αν είναι δυνατόν, όλες οι χώρες στην Ευρώπη, ώστε να μπουν στη σφαίρα επιρροής της ίδιας της Γερμανίας και να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της όσο γίνεται πιο βαθιά στα Βαλκάνια. Οπότε δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ονοματολογικό. Η αλήθεια είναι ότι τα επίσημα μέσα ενημέρωσης εδώ στη Γερμανία, αλλά και η κυβέρνηση, ονομάζουν πλέον τα Σκόπια με το πρόθεμα Βόρεια, αλλά από εκεί και πέρα δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή, είναι η αλήθεια, για το ονοματολογικό. Το τελευταίο διάστημα, με την αλλαγή της κυβέρνησης των Σκοπίων, του ΒΜΡΟ, υπήρξαν κάποια άρθρα τα οποία λέγανε ότι η νέα κυβέρνηση, ακόμα και στην ορκομοσία αλλά και σε επίσημες δηλώσεις,
ονομάζει τη χώρα της Σκέτο Μακεδονία και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αναγνωρίζουν και οι ίδιοι. Αγαπητέ κύριε Γέκα, θέλω να μου πείτε επίσης ποιοι άλλοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαμαρτυρία που γίνεται μεθαύριο. Ναι, διοργανωτής είναι η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Παμακεδονικών Ενώσεων. Α, εντάξει, τώρα άστα αυτά τώρα. Ποιοι είναι τώρα αυτοί και ποιοι, τι κόσμοι έχουν αυτοί. Αυτοί και αυτό τους είναι. Και σφραγίδες είναι, κύριε Γέκα. Ποια είναι αυτή η Συνομοσπονδία Παγκόσμια. Εντάξει, είναι όλες οι παμακεδονικές ενώσεις. Πείτε μου κάποιες παμακεδονικές και αν υπάρχουν ή αν είναι μόνο σφραγίδες. Εδώ υπάρχει ουσία πλέον επί του θέματος. Αφήστε σας που κάνει τον αγώνα. Ποια είναι αυτή η Παγκόσμια Συνομοσπονδία. Για πείτε μας να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, είναι οι δύο παμακεδονικές του Καναδά. Ναι. Υπάρχει η Παμακεδονική Ένωση της Νοτίου Αφρικής. Ναι. Είναι σφραγίδα αυτή, είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα. Ο πρόεδρος είναι ο Αμίντας Παπαθανασίου. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ όμορφα. Μετά υπάρχει ο Μακεδονικός Σύλλογος της Ιρλανδίας. Είναι η Παμακεδονική Ένωση Γερμανίας, είναι η δικιά μας. Υπάρχει ακόμα και... είναι πάρα πολλοί φορείς, διότι η Παμακεδονική Αυστραλίας, για παράδειγμα, η Μεγάλη Ομοσπονδία, συμπεριλαμβάνει ένα σωρό μικρότερες παμακεδονικές από διάφορες άλλες περιοχές της Αυστραλίας. Εγώ δηλαδή... δεν αμφισβητώ για τον πατριωτισμό των Ελλήνων, δεν αμφισβητώ. Αμφισβητώ όμως για κάποιους οι οποίοι προφανώς κρατάνε σφραγίδες και κάνουν το κομμάτι τους, να μην πω άλλη κουβέντα. Εγώ δεν αμφισβητώ και την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τους απλούς πολίτες, όπως και για εσάς, και σας συγχαίρω. Αμφισβητώ όμως για μερικούς άλλους. Δεν θέλω εγώ να βγάλω στην επιφάνεια πράγματα και θάματα. Δεν θα το κάνω ποτέ. Όμως γι' αυτό σας ρώτησα αν αυτοί όλοι οι κύριοι που συμμετέχουν θα μπορέσουν να βοηθήσουν πιο ουσιαστικά. Δηλαδή για μένα, εφόσον είστε μια παγκόσμια συνομοσπονδία μακεδονικών οργανώσεων και από Αμερική και από Καναδά και από Αυστραλία και από Νότια Αφρική, Θα περίμενα να υπάρχει μια πιο καλή οργάνωση, να μπουν και κάποια λεωφορεία σε κάποιες περιοχές που μπορεί να κατέβει ο κόσμος να βοηθήσει τους πολίτες. Διαφορετικά από μακεδονικές οργανώσεις με σφραγίδες και παχιά λόγια έχουν τελειώσει αυτά, όπως τελειώσαν και το 18 και το 19 και όλοι ξέραμε τι έγινε τότε. Αυτό θα περίμενα, ναι, κύριε Γκέκα, να υπάρχει μια οργάνωση και να μπουν και κάποια λεωφορεία για να κατέβει ο κόσμος στην Αθήνα. Πάντως, κύριε Καλόγερε, επειδή συγκεκριμένα τον Γιάννη τον Γκέκα τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Δεν αμφισβητώ για τον κύριο Γκέκα και τον συνεχάρη και χθες στο τηλέφωνο. Ναι, να καταθέσω μόνο αυτό. Δεν είναι καλός μόνο στα λόγια ότι τα λέει καλά. Έχει κάνει ακτιβισμό. Έκανε στη Γερμανία πράγματα πάρα πολύ σημαντικά. Δεν αμφισβητώ. Είναι η κινητήριος δύναμη και ψυχή της Παμακεδονικής της Γερμανίας. Και είναι μια φωνή, ένας αγωνιστής πάρα πολύ σημαντικός. Δεν έχω κάτι με τον κύριο Γκέκα, το συνεχάρι. Απλά το εφιστώ την προσοχή ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο και να γνωρίζει ο κόσμος. Έτσι, όταν εγώ το έμαθα εχθές, μου τηλεφώνησε ο αγαπητός κύριος Γκέκας, δεν το ήξερα, αφού δεν το ήξερα εγώ. Λοιπόν, δεν έχει ενημερωθεί η Βεργίνα, που την βλέπει τουλάχιστον ένας μεγάλος αριθμός πατριωτών. Αυτό λέω, ότι φοβάμαι μήπως τη Δευτέρα δεν έχει κόσμο όμως. Και 10 να είμαστε, όπως είπατε, είναι καλό να υπάρχει και να είμαστε απέναντι. Εγώ θα βοηθήσω, θα διαφημίσω μέσα από την εκπομπή μου, θα διαφημίσει και τηλεόραση Βεργίνα και τα υπόλοιπα κανάλια, την εκδήλωση, γιατί πάντα υπάρχουν οι πατριώτες που θέλουν να πάνε και οι πατριώτες είναι πάρα πολλοί και είναι σε όλους τους χώρους, και αριστερά και κέντρο και δεξιά. Δεν είναι προνόμιο ενός μόνο χώρου ο πατριωτισμός. Κύριε Γκέκα, πότε θα μας έρθετε Αθήνα? Λοιπόν, εγώ θα είμαι ήδη το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και θα μείνω μέχρι μέση της εβδομάδας. Ωραία. Οπότε την Τρίτη, πρώτο ο Θεός, θα σας περιμένω διαζώσει στο στούντιο για να τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Γιατί και εγώ, κύριε Μπατζόκολο, ήθελα την Τρίτη να πάω, να δώσω και μερικά από τα βιβλία μου εκεί δώρο στην παρέα που θα συνοδεύει τον κύριο Τσίπρα. Αλλά σήμερα έλαβα ειδοποιήσεις αρκετές που μου λένε να μην πάω και θα δημιουργηθούν θέματα μεγάλα. Καταλαβαίνετε. Υπήρξαν και τέτοιες οφείλεις. Έλαβα φιλικές προτροπές να μην πάω, γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση. Οπότε δεν θα πάω. Πάντως είναι διήμερο, όπως είπατε πολύ σωστά, Δευτέρα και Τρίτη, αλλά νομίζω ότι ο Τσίπρα, ο ΖΑΕΦ είναι την Δευτέρα. Ναι. Την Τρίτη απλά θα μιλήσουν για την κλιματική αλλαγή. Την Δευτέρα, 17 του μηνός, είναι αυτό που αφορά
τη συμφωνία των Πρεσπών και η βράβευση του Νίμιτς, βεβαίως, όπως αναφέρατε πολύ σωστά πριν. Εγώ ήταν να πάω, δεν θα πάω, έλαβα πολλά μηνύματα, ευγενικές συστάσεις. Μάλιστα. Προς αποφυγή επεισοδίων που δεν θα μπορούν να ελεγχθούν. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Λογικό είναι. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα να πούμε και δύο λόγια για το μνημείο που κάνατε, το όμορφο μνημείο εκεί, για να μην ξεχνάμε τι έγινε στο Πισοδέρι και στις Πρέσπες. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι στις 17 Ιουνίου 2018, όταν υπογραφόταν η Συμφωνία των Πρεσπών στο χωριό Ψαράδες Πρεσπών, η αστυνομία είχε αποκλείσει τον χώρο σε ακτίνα 35 χιλιόμετρων, έτσι μπορέσαμε να φτάσουμε μόνο μέχρι το Πισοδέρι, 35 χιλιόμετρα απόσταση από τους Ψαράδες. Εκεί υπήρξαν αυτά τα βία γεγονότα, όπως θυμάστε, και κάποια στιγμή, δύο χρόνια μετά, ακριβώς δύο χρόνια μετά, 17 Ιουνίου 2020, στήσαμε ένα μνημείο, ένα μαρμάρινο μνημείο, δύο μέτρα σχεδόν σε ύψος, το οποίο αναγράφει, στο Πισοδέρι το στήσαμε αυτό, στο σημείο όπου έπεσε το ξύλο και γίναν αυτά τα βία περιστατικά από τα ΜΑΤ. Γράφει λοιπόν αυτό το μνημείο πάνω την φράση «Σε αυτό το χωριό, στις 17 Ιουνίου 2018, Έλληνες πολίτες αντιστάθηκαν στην υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών». Κάθε χρόνο πηγαίνουμε στο μνημείο αυτό και ένα χρόνο πριν το στήσουμε το μνημείο, το 19, πάλι ήμασταν εκεί στο Πισοδέρι εκείνη την ημερομηνία. Μάλιστα σε μια ομιλία που έκανα είχα προτείνει να γίνει αυτό το μνημείο εκεί. Την επόμενη χρονιά το κάναμε. Κάθε χρόνο είμαστε εκεί. Φέτος θα πάμε, δεν θα πάμε 17 του μηνός, βολεύει περισσότερο Κυριακή για να μπορέσουν να έρθουν περισσότεροι. Την Κυριακή λοιπόν, μεθαύριο, 16 Ιουνίου, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στο Πισοδέρι της Φλόρινας, πάνω στον δρόμο είναι το μνημείο αυτό που λέμε, μέσα στο χωριό, θα το βρει κάποιος πάρα πολύ εύκολα, είναι πολύ μικρό το χωριό, θα μαζευτούμε εκεί για να θυμηθούμε ότι δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ αυτή την προδοσία. Το σύνθημα για εμάς είναι αντίσταση και αγώνας κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και συνεχίζουμε τον αγώνα. Θα διαψεύσουμε τον πατέρα Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο, που είχε πει ότι σε 10 χρόνια αυτό το θέμα θα ξεχαστεί. Και δεν πρόκειται να ξεχαστεί για μας μέχρι να ανασβήσει ο ήλιος. Να αναφέρω ότι όσοι θα έρθουν από τη Φλόρινα προς το Πισοδέρι, επειδή ο δρόμος Φλόρινα-Βίγλα είναι κλειστός, θα πρέπει να μην πάρουν αυτόν τον δρόμο προς τη Βίγλα, αλλά να κινηθούν προς το χωριό Ακρίτας. Αυτή η διαδρομή είναι κατά 7 χιλιόμετρα μεγαλύτερη, δεν είναι σπουδαίο αυτό. 5 λεπτά καθυστέρηση και φτάνουν στο Πισοδέρι. Όλοι οι υπόλοιποι, καλό είναι που θα κινηθούμε από την Εγνατία, να πάμε μέσω του νομού Καστοριάς. Έτσι κι αλλιώς το GPS, αν κινήσετε από Θεσσαλονίκη, ας πούμε, για Πισοδέρι, σας βγάζει αυτομάτως μέσω του νομού Καστοριάς, που είναι και πιο κοντά. Πόση ώρα είναι για να καταλαβαίνει ο κόσμος από Θεσσαλονίκη μέχρι Πισοδέρι? Εγώ, επειδή θα ξεκινήσω από την Δράμα, κάτι 4 ώρες νομίζω, εγώ, ίσως να είναι γύρω στις 2 ώρες από Θεσσαλονίκη, περίπου, ναι. Δεν θυμάμαι καλά, ναι. Λοιπόν, επειδή τα θυμάμαι όλα αυτά, σαν χθες το ξύλο που είχε πέσει, χτυπούσαν εκεί οι άνθρωποι των ΜΑΤ, οι οποίοι δεν ήταν Έλληνες πολίτες, ήταν Αλβανοί, ήταν Σκοπιανοί, ήταν Τούρκοι, χτυπούσαν αλίπητα όποιον φορούσε ειδικά ελληνική σημαία, όποιον είχε μάλλον ελληνική σημαία, ελληνικό σύμβολο στα χέρια του. Και επειδή είχαμε μεταδώσει όλα αυτά, ήμασταν εκεί στο Πισοδέρι, κύριε Μπατζόγλου. Θα δείξουμε μεθαύριο την Δευτέρα, θα δείξουμε το απόγευμα σε επανάληψη αυτά το εκπληκτικό βίντεο που είχε βγει στην τηλεόραση με όλα αυτά εκεί πέρα που γίνανε και με τις συνεντεύξεις μετά των ανθρώπων που ήταν εκεί πέρα. Λοιπόν. Ευτυχώς κύριε Καλόγερη που υπάρχετε κι εσείς και δώσατε έναν τεράστιο αγώνα, όχι μόνο κατά την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και πριν στο μεγάλο συλλαλητήριο, στα μεγάλα συλλαλητήρια που γίνανε, και έχετε όλο αυτό το υλικό, το βίντεο, το οποίο είναι μοναδικό υλικό και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια για όλον αυτόν τον αγώνα. Να είστε και καλά. Και πριν την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και μέχρι σήμερα. Θα τα δείξουμε τη Δευτέρα αυτά για να μην ξεχνάει ο κόσμος τι γίνεται. Έτσι, και Δευτέρα θα ήταν και μια καλή ευκαιρία να δείξουμε και ένα μέρος ομιλίας του αείμνης του Θεοδωράκη, του Μίκη Θεοδωράκη, που μιλούσε και που μίλησε μάλλον και είπε πως η χειρότερη μορφή φασισμού είναι η αριστερόστροφη. Ο αριστερόστροφος φασισμός, εννοώντας φυσικά τον Τσίπρα και την παρέα του. Εγώ, αγαπητέ κύριε Γέκα, να ευχηθώ πραγματικά την Δευτέρα στις 4 ώρα το απόγευμα, δεν είναι, ή 4 και μισή.
4,5. Ναι. Να έρθουν όσοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν. Πιθανώς να έχει λίγη ζέστη παραπάνω, μιας και αυτές τις μέρες βιώνουμε και εδώ ένα καύσωνα. Να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία, κύριε Γκέκα. Μπράβο σας και κάθε επιτυχία εύχομαι. Επίσης, να προσθέσω κάτι. Αυτό. Καμιά φορά, κύριε Καλόγερο, ο ακτιβισμός αποκτά μια δυναμική πάρα πολύ μεγάλη. Παράδειγμα, την ημέρα που υπογραφόταν η Συμφωνία των Πρεσπών, έτυχε να είμαι εκεί πέρα στα επεισόδια στο Πισοδέρι. Τράβηξα ένα βίντεο κατά το οποίο χτύπησαν έναν Έλληνα το χρόνο του κεφαλά και μάτωσε η σημαία που φορούσε πάνω του, γέμισε με αίματα. Έχουμε τη φωτογραφία αυτή. Αυτό το βίντεο έκανε μέσα σε 5 μέρες 1 εκατομμύριο προβολές. Ορίστε, ο ακτιβισμός από ένα άτομο, από μία μονάδα, πώς γίνεται, πολλαπλασιάζεται επί το 1 εκατομμύριο. Μα δεν είναι άδειξουμε τώρα και στο βιβλίο, παιδιά. Ορίστε, είναι η ίδια φωτογραφία εδώ, βλέπετε. Λοιπόν, είναι το ίδιο άτομο, με την ελεύθερη ώρα τότε που τον είχε πρωτοσέλιδο, με την ελληνική σημαία στο κεφάλι. Και είναι το ίδιο άτομο εδώ. Και να σημειώσουμε ότι αυτή η γαλανόλευκη είναι η πρώτη γαλανόλευκη σημαία της Ελλάδος, είναι των αρχαίων Μακεδόνων, είναι η σημαία των μακεδονικών συνταγμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Λοιπόν, και βέβαια εδώ πέρα τα μεγάλα επεισόδια στο... Λοιπόν, όλα αυτά είναι από το Πισοδέρι. Το βλέπετε. Ο κόσμος που πήγαινε, τα θυμόσαστε κύριε Παντζόγλου όλα αυτά, που δεν μας αφήσαν να πάμε. Έτσι. Που δεν μας αφήσαν να πάμε και εδώ η κόλαση της φωτιάς, δηλαδή, και δεν επενεύει ούτε ο εισαγγελέας για τίποτα. Κόλαση φωτιάς, βλέπετε τι γίνεται. Αυτά θα τα δούμε και σε βίντεο μεθαύριο, παιδιά. Θα τα δούμε και σε βίντεο. Λοιπόν, κύριε Γκέκα, σας ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία, κύριε Παντζόγλου. Συγχαρητήρια και για το μνημείο που κάνετε και εσείς θα μας πείτε και ποιος άλλος έκανε το μνημείο μαζί με εσάς. Οι Μακεδόνες, δεν είναι. Το μνημείο αυτό ήταν μια ιδέα που είχα με όλη αυτή τη δράση που είχα εκείνο τον καιρό και τώρα, μέχρι τώρα βεβαίως, ήταν μια ιδέα. Είχα ιδρύσει μια ομάδα στη Δράμα, ομάδα Μακεδόνες Δραμηνοί. Το ξεκινήσαμε και για να γίνει ζητήσαμε χρήματα από διάφορους ιδιώτες, ας το πούμε, μονάδες. Και μιας και είναι και ο Γιάννης ο Γκέκας τώρα στη γραμμή ακόμα, καλά κάνατε και μου το θυμήσατε, τελικά οι χορηγοί είναι, δώσανε χρήματα από την Παμακεδονική, κάποιος μέλος της Παμακεδονικής Αυστραλίας, Παμακεδονική του Καναδά, δύο άτομα από την Παμακεδονική Καναδά, ήτανε κάποια μέλη Παμακεδονικών της Αμερικής, κάποιοι Δραμηνοί, κάποιοι άνθρωποι από τη Φλόριδα. Μπράβο σε όλους όσους δώσανε χρήματα. Καλή επιτυχία και την Κυριακή. Καλή επιτυχία τη Δευτέρα, κύριε Γκέκα. Θα τα πούμε και από κοντά την Τρίτη εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα διάλειμμα. Επανερχόμενοι, θα έχω εδώ στο στούντιο τον αγαπητό μας καθηγητή, τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, εθνολόγο, και τον πολιτικό αναλυτή, τον άνθρωπο της ίντερβιου, τον κύριο Βασιλιάδη, για να δούμε και να σχολιάσουμε όλα τα του ανασχηματισμού, δεξιός ανασχηματισμός, κοινοβουλευτικός ανασχηματισμός. Για να δούμε λοιπόν τι θα πούνε οι φίλοι μας, τι θα πούνε οι προσκεκλημένοι μας και εμείς σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας.